Ελένη μου, μιλάμε για ένα τρένο αστραπή, χαρακτηρισμένο και ως ασημένιο βέλος, το οποίο ποια διαδρομή θα κάνει. Καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Μάιρα, θα έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη σε μόλις 3 ώρες και 30 λεπτά, σε 3,5 ώρες δηλαδή. Άρα και η Θεσσαλονίκη θα έρθει πιο κοντά στην Αθήνα και η Αθήνα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι μετρά αντίστροφα ο χρόνος. Είναι το νέο τρένο της Τρένοσε που θα φτάνει σε ταχύτητα όταν θα τρέχει έως και τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή την Κυριακή πρόκειται να έρθει από την Ιταλία στην Θεσσαλονίκη και στις 8 του μήνα, το μεθεπόμενο δηλαδή, και ενώ ο Πρωθυπουργός θα είναι εδώ, θα γίνει και η πρώτη πιλωτική διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κατερίνη. Δηλαδή, λογικά σε 20 το πολύ 30 λεπτά θα είμαστε στην Κατερίνη. Τώρα αυτό θα είναι πιλωτική απλά αυτή μια διαδρομή. Γιατί πότε θα το δούμε να εφαρμόζεται ή δεν θα το δούμε και αυτό, τι λες εσύ? Θα το δούμε, είμαι σίγουρη ότι θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να λυθούν και αυτό γιατί κατά μήκος διαδρομής Θεσσαλονίκης-Αθήνας δεν έχει εγκατασταθεί όλη η ηλεκτροκίνητη γραμμή. Υπάρχουν τμήματα τα οποία πρέπει ακόμη να γίνουν κάποια έργα. Υπάρχει ζήτημα γιατί αμέσως μετά, αφού γίνει η εγκατάσταση της ηλεκτροκίνητης γραμμής σε όλη αυτή την απόσταση Θεσσαλονίκης-Αθήνας, θα πρέπει να γίνει περίφραξη της γραμμής και στη συνέχεια να γίνει και πλήρης φωτοσήμανση. Μόνον έτσι θα μπορεί να πιάνει αυτή την ταχύτητα των 250 χιλιόμετρων. Και να τηρήσουμε τις 3,5 ώρες. Μην κάνουμε την παράτομη ερώτηση, Ελένη μου, για το αν υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση για το κόστος εισιτηρίου μιας τέτοιας διαδρομής. Εδώ καλά-καλά δεν έχει μπει στη ράγα, ή έχουμε? Είναι νωρίς. Είναι νωρίς ακόμη. Εξάλλου περιμένουμε από την Κυριακή που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να αρχίσουμε και εμείς να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις. Νομίζω από το Σάββατο, 8 του μήνα, 8 Σεπτέμβρη, με τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεις που θα μπορεί και ο κόσμος να το δει, από εκεί και έπειτα θα αρχίσουν να μας λύνονται οι απορίες. Προς στιγμή είμαστε εν αναμονή. Και να σου πω, μας αρέσει εδώ στη Θεσσαλονίκη να προσδοκούμε και να προσδοκούμε το καλύτερο. Μπορεί να περιμένουμε το ασημένιο βέλος, καθερούμε όμως, αφού αποκτήσουμε το ασημένιο, να αποκτήσουμε και το κόκκινο βέλος, εκεί όπου οι ταχύτητες θα φτάνουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα και θα είμαστε σε μόλις 2,5 ώρες στην Αθήνα. Το λέμε σε εσάς, να μην πιέζουμε μόνο εμείς την Αθήνα και τα Υπουργεία για να γίνει αυτή η συντηροδρομική διασύνδεση πιο γρήγορα. Βρε, τι να κάνετε εσείς εμάς, εμείς να ερχόμαστε σε εσάς. Εκεί είναι τα καλά. Εγώ δεν κρύβω την αδυναμία που έχω στη Θεσσαλονίκη, οπότε τα λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη.